smell and your style and your pure abiding way. Τραφέλ. Σήμερα όλοι οι άνθρωποι σε κοιτάνε, παρακολουθούν την εκπομπή που γίνεται για σένα. Θες να τους πεις κάτι? Γεια. 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 Ξέρεις γιατί κάνουμε το τηλεμαραθώνιο? Ναι. Θες να μας πεις? Γιατί βάζουμε λεφτά για να πάω στην Ελβετία. Τι θα κάνεις στην Ελβετία, Ραφαέλα? Στην θεραπεία. Θα κάνεις θεραπείες για να μπορέσεις να περπατήσεις. Δεν μου λες, Ραφαέλα μου, πώς έπαθες αυτό το ατύχημα, θυμάσαι? Και θυμάσαι και το νοσοκομείο? Τι σκεφτόσουν? Να βγω. Ναι. Ήσουν πολύ καιρό? Ναι. Αρκετό. 3 μήνες περίπου? Ναι. Ήταν και άλλα παιδάκια στο νοσοκομείο? Ναι. Ήταν πολλά. Ήταν πολλά. Ναι. Και εσύ, πώς ξεκίνησες να συνεννοείσαι με τη μαμά και τους γιατρούς? Να ανοιγοκλίνω το στόμα. Άρχισες να ανοιγοκλίνεις το στόμα σου. Καταλάβαινες, άκουγες, τι έλεγαν οι άλλοι γύρω σου? Αλλά δεν μπορούσες να μιλήσεις στην αρχή. Και μετά? Μετά δυνάμουν η φωνή μου και μιλούσα. Και μετά άρχισες να γράφεις. Ποιο ήταν το πρώτο πράγμα που έγραψες? Ζωγράφησα. Ζωγράφησα. Ναι. Είναι αλήθεια ότι η πρώτη ζωγραφιά ήταν μια καρδούλα? Για ποιον έκανες την καρδούλα? Για τη μαμά. Γιατί την έκανες για τη μαμά? Γιατί την αγαπούσα. Ραφαελίτσα, έχει αλλάξει η ζωή σου. Πες μου πώς ήταν για σένα αυτό. Να ξαναπάς στο σχολείο, να ξαναρχίσεις με τις φίλες σου παρέα. Πώς ήταν όλη αυτή η ιστορία? Η κολλητή μου, την είχε φωνάξει η μαμά μου και με είχε δει. Και όταν πήγαμε στο σχολείο, δεν καθόμασταν όλες τις ώρες. Καθόμασταν τις 4 ώρες. Μετά φεύγαμε. Και σιγά σιγά? Σιγά σιγά έμενα όλες τις ώρες. Και κάνεις μόνος τα μαθήματά σου? Ναι. Και είσαι και καλή μαθητρία? Ναι. Ποιο είναι το αγαπημένο σου μάθημα? Αλήθεια. Η γλώσσα. Η γλώσσα. Πιο πολύ. Η γλώσσα. Η δασκάλα σου, τι έχεις να πεις για τη δασκάλα σου? Η δασκάλα μου με βοήθησε και έγινε πιο καλά. Πώς έγινε πιο καλά, δηλαδή, πώς έγινε? Μου βοήθησε, μου έβαζε πιο λίγες εργασίες και έτσι ξεκουραζόμουν και έκανα και πιο καλά γράμματα. Και έκανες και πιο καλά γράμματα. Ναι. Δεν μου λες, Ραφαέλα, υπήρξε στιγμή που τρόμαξες λιγάκι, που φοβήθηκες, που ένιωσες μόνη? Όχι. Όχι. Δεν ένιωσα μόνη. Γιατί είχες τη μαμά συνέχεια? Είχα και τις κολλητές μου. Και τις κολλητές σου? Ποιες είναι οι κολλητές σου, φίλοι? Είναι η Μαρία και η άλλη Μαρία. Δύο Μαρίες? Ναι. Για πες μου τώρα και οι αδερφές σου. Οι αδερφές μου με βοήθησαν σε μερικά πράγματα που ήθελα να κάνω. Όπως? Να μου φέρνουν το blog, να ζωγραφίσω και άλλα. Ζωγραφίζεις πολύ όμορφα. Θα σου αρέσει να κάνεις και ζωγραφική πιο πολύ? Ναι. Και σ' αρέσει και το διάβασμα? Λίγο. Ραφαέλα, πώς σκέφτεσαι, τι ξέρεις για την Ελβετία, πώς σκέφτεσαι ότι θα είναι εκεί που θα πας?
θα σκέφτομαι ότι θα είναι ένα μεγάλο μέρος και θα με βοηθήσει. Miss your take.